Τρίτο αλγοριθμικό μας project θα ασχοληθούμε με έναν ακόμα αλγόριθμο ταξινόμησης, το ταξινόμηση με επιλογή. Είναι ένας πολύ εύκολος αλγόριθμος και πολύ απλός στην σύλληψή του και θα τον υλοποιήσουμε στην Python, εντάξει. Οπότε, τι λέει το σκεπτικό της ταξινόμησης με επιλογή? Λέει το εξής: έχοντας ταξινομήσει ήδη τις θέσεις από το 0 έως το i-1, επιλέγουμε το ελάχιστο από τα στοιχεία στις θέσεις από το i έως και τον i-1 και το θέτουμε στη θέση i, εντάξει. Οπότε λοιπόν, είναι ένας τρόπος τον οποίο πολλές φορές τον κάνουμε και με το χέρι. Δηλαδή έχουμε ένα μάτσο αντικείμενα το οποίο θέλουμε να ταξινομήσουμε και πάμε και διαλέγουμε το μικρότερο και το βάζουμε πρώτο πρώτο. Μετά πηγαίνουμε και διαλέγουμε πάλι το μικρότερο από αυτά που έχουν απομείνει και το βάζουμε δεύτερο. Μετά το μικρότερο από αυτά που έχουν απομείνει το βάζουμε τρίτο. Πάρα πολύ απλό συλλογισμό δηλαδή. Και αυτόν τον συλλογισμό θα τον προσομοιώσουμε τώρα προγραμματιστικά. Άρα λοιπόν, τι κρατάς εδώ, ακόμα μια πληροφορία. Έχεις να λύσεις έναν αλγόριθμο, έτσι. Πρέπει να βρεις έναν αλγόριθμο για ένα πρόβλημα. Η πρώτη σου σκέψη την οποία θα κάνεις είναι πώς θα τόλυνα το πρόβλημα με το χέρι. Καταλαβες. Δηλαδή, αν με έβαζε κάποιος να το κάνω με το χέρι, με χαρτί και με μολύβι που λέει ο λόγος, έτσι, τι θα έκανα. Οπότε, προφανής συλλογισμός είναι, μου πετάνε 50 αριθμούς και μου λέει βάλψε μια σειρά, θα κάνω έτσι με το χέρι, θα βρίσκω το μικρότερο και τον κοπανάω στην πρώτη θέση. Καταλαβες. Άρα λοιπόν, αυτή τη σκέψη για τον τρόπο με τον οποίο γράφω ένα αλγόριθμο χαρίτη και μολύβι, πηγαίνω τώρα και την προσομοιώνω προγραμματιστικά. Εντάξει. Έχουμε που λες το πίνακά μας λοιπόν, οπότε πηγαίνω και τον σαρώνω τον πίνακα και λέω «Οπ, το μικρότερο στοιχείο είναι το 1». Άρα λοιπόν θα το βάλω να ανταλλάξει τη θέση του με αυτό το οποίο βρισκόταν στην πρώτη θέση του πίνακα, έτσι, στη θέση με δείκτη 0. Το 1 θα πάρει λοιπόν τη θέση του 9. Αυτό πλέον είναι ταξινομημένο, οπότε τώρα στο δεύτερο βήμα πηγαίνω στη θέση 1, δηλαδή στη δεύτερη θέση από αριστερά προς τα δεξιά του πίνακα, αλλά σαρώνω πάλι όλο το πίνακα να πω ποιο είναι το μικρότερο στοιχείο. Βρίσκω ότι το μικρότερο στοιχείο είναι το 2, άρα λοιπόν πηγαίνω στη συνέχεια και το ανταλλάσσω με τον εαυτό μου. Θα μου πεις γιατί το κάνω αυτό, θα μπορούσα να μην κάνω και τίποτα, εν πάση περιπτώσει προκειμένου να έχω μια ενιαία αντιμετώπιση και μετά μπορούμε να δούμε πιθανόν κάποιες βελτιστοποιήσεις. Τρίτο βήμα τώρα, πηγαίνω και σαρώνω όλο τον πίνακα, βρίσκω ότι το μικρότερο είναι το 3, άρα λοιπόν το 3 θα το ανταλλάξω με την τιμή του 4 και συνεχίζω τώρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι που θα σταματήσω, οπότε όταν το i θα γίνει ίσο με τον i-1, βεβαίως και αν και με το i ίσο με τον i-2 θα μπορούσαμε να σταματήσουμε, δηλαδή μετά από αυτή την ανταλλαγή το τελευταίο στοιχείο δεν έχει νόημα να το ψάξουμε, παρόλα αυτά εγώ θα το κάνω μέχρι τον i-1 για να είναι κατά το δυνατόν απλοποιημένος ο κώδικας. Ωραία, πάμε να τον υλοποιήσουμε λοιπόν τον αλγόριθμό μας, είναι η πέμπτη άσκηση και ελπίζω τώρα να έχεις αρχίσει να αγαπάς τους αλγορίθμους. Εντάξει, οι αλγόριθμοι είναι προσομοίωση της δικής μας σκέψης στην ουσία και μετά όσο περισσότερο βασανίζουμε το μυαλό μας τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα. Συνεπώς θα πάρουμε σαν όρισμα μία λίστα, ένα array μάλλον θα το πω, και δεν παίρνει κάποιο άλλο όρισμα, νομίζω είναι κομπλέ έτσι. Τώρα, πάμε να δούμε πάλι την επανάληψη που θα τη στήσουμε. Βλέπω ότι θα τρέξω από το 0 μέχρι και το 7. Ο πίνακας μου είχε συνολικά 8 στοιχεία, 4 και 4, 8. Άρα ξεκινάω από το 0 και πηγαίνω μέχρι το μήκος μείον 1. Συνεπώς, το εξωτερικό loop θα παίξει στις τιμές από το 0 έως και το len του array. Λίγο προσοχή εδώ, έτσι αυτό μας πηγαίνει μέχρι το μείον 1 και είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, στη συνέχεια θα μπορούσαμε να καλέσουμε εδώ τη συνάρτηση min, η οποία υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, αλλά εδώ δεν θέλουμε ακριβώς το ελάχιστο στοιχείο. Μας ενδιαφέρει σε ποια θέση είναι το ελάχιστο στοιχείο. Δηλαδή, δες εδώ ότι για i ίσο με το 0, ναι μεν θέλω να ξέρω ότι το 1 είναι το ελάχιστο στοιχείο, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει είναι ότι το 1 βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση του πίνακα, δηλαδή τη 0, 1, 2, 3, 4. Προκειμένου να κάνω τι, να κάνω ανταλλαγή των στοιχείων που βρίσκονται στη θέση 0 με το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση 4. Άρα λοιπόν το εσωτερικό loop δεν θα το γλιτώσουμε και η πρώτη μας δουλειά θα είναι να πάμε να βρούμε αυτή την position. Την position δηλαδή η οποία, στην οποία βρίσκεται το ελάχιστο στοιχείο του υποπίνακα το οποίο μελετάμε. Άρα λοιπόν τώρα σκέφτομαι να δω τώρα αυτό το J το οποίο θα είναι το εσωτερικό loop από πού μέχρι πού θα πάει και παρατηρώ ότι για το i ίσον το 0 θα το βάλω να τρέξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Για i ίσον 1 το J θα τρέξει από το 1 μέχρι το τέλος, έτσι, γιατί αυτό είναι σαν φιξαρισμένο. Για i ίσον το 2 το J θα τρέξει από το 2 μέχρι το τέλος.
Άρα λοιπόν κατάλαβα ότι το J πρέπει να ξεκινάει από την ίδια τιμή που έχει και το I σε κάθε επανάληψη. Συνεπώς θα πάω εδώ πέρα και θα του πω ότι για το J να είναι στο range από το, e, από το I μέχρι και το len του array μέχρι το τέλος, και εδώ πρέπει να κάνουμε τον υπολογισμό του μεγίστου, τον οποίον συζητούσαμε. Αλλά προσοχή, δεν με ενδιαφέρει η τιμή η, μέγιστη, η, τιμή, η ελάχιστη, συγγνώμη, ποια είναι. Με ενδιαφέρει η θέση που βρίσκεται αυτή η ελάχιστη τιμή. Συνεπώς, πηγαίνω αρχικά και του λέω ότι το position θα το βάλουμε να είναι στην πρώτη θέση, την οποία ψάχνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για να κάνω το υπολογισμό ελάχιστο, πρέπει να κάνω κάποια αρχικοποίηση. Σκέψου ότι είμαι, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το σημείο. Θα του πω στην αρχή ότι το ελάχιστο είναι αυτό εδώ, και αμέσως μετά, αν βρω κάποιο επόμενο που έχει μικρότερη τιμή, θα το κρατάω. Συνεπώς, θα πω τώρα ότι η position η αρχική είναι το i, και αμέσως μετά θα βάλω το j να τρέξει στο range. Πιο σωστό είναι να το βάλω τώρα να τρέξει από το i συν 1, από το επόμενο στοιχείο δηλαδή, μέχρι το τέλος. Και εδώ θα κάνω τώρα μία απλή σύγκριση και θα πω, αν το array του j είναι μικρότερο από το array του pos, εκεί που έχω κρατήσει την ελάχιστη στιγμή μέχρι στιγμής, τότε θα πάμε και θα κρατήσουμε στο position αυτό το j, δηλαδή τη θέση στην οποία βρίσκεται το νέο ελάχιστο στοιχείο. Αυτό είναι το παραμύθι, τα καταφέραμε, άρα λοιπόν αυτό εδώ το κωδικάκι, αν θες, είναι ο υπολογισμός του ελαχίστου. Τώρα, με το που βρήκαμε σε ποια position βρίσκεται το ελάχιστο στοιχείο, θα πρέπει να κάνω την ανταλλαγή των δύο στοιχείων, δηλαδή αυτού που βρίσκεται στη θέση i με αυτό το οποίο βρίσκεται στη θέση την position την οποία υπολόγισα. Συνεπώς, μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα αυτόν τον ωραίο και εύκολο τρόπο για να κάνουμε swap και πηγαίνω και τα κοπανάω όπως βλέπεις και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Array του position με array του i. Και έγινε η ανταλλαγή που λες και τώρα εδώ πέρα στο τέλος έχει επηρεαστεί και ο πίνακας, συνεπώς δεν χρειάζεται να κάνω κάποια άλλη ενέργεια, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε κομπλέ. Τα έχουμε κάνει όλα και συμφέρουν. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πάμε και να το κάνουμε λίγο debugging. Συνεπώς, να πάω να φτιάξω ένα αρχικό πινακάκι εδώ το οποίο να περιέχει κάποια μπερδεμένα δεδομένα. Το 4, το 7, το 3, το 9... και το 6 ας βάλουμε, και αμέσως μετά πάμε να τυπώσουμε, μάλλον να καλέσουμε πρώτα τη selection sort και να τις βάλουμε σαν όρισμα αυτό εδώ το array, και τελικά να πάμε και να τυπώσουμε το array όπως θα έχει τροποποιηθεί από την συνάρτησή μας. Να το τρέξουμε και το πόνημά μας που λες, και όπως βλέπεις όλα πηγαίνουν καλά, εντάξει. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη άσκηση. Λέει να υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο selection sort ώστε να αποφασίζεται μέσω παραμέτρου αν θα γίνεται ταξινόμηση σε αύξουσα ή σε ευθύνουσα σειρά. Παραδείγματο, κλήσεις που θέλουμε να δουλεύουν σωστά, και τώρα αυτό μάλλον κάτι σου θυμίζει, έτσι. Καλό τη selection sort, τη βάζω ένα πίνακα. Αμέσως μετά όμως έχω και ένα προαιρετρικό όρισμα, το οποίο αν έχει την τιμή true, τότε θα γίνεται ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά. Να τσιμπήσουμε το κωδικάκι αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα το τροποποιήσουμε, και να φτιάξουμε ένα καινούργιο ασκησάκι, το οποίο τώρα θα είναι μία μέθοδος ταξινόμησης που θα κάνει και ταξινόμηση σε ευθύνουσα και σε αύξουσα σειρά. Συνεπώς, πηγαίνω και βάζω αυτή την καινούργια παράμετρο, τη reverse, και στη συνέχεια λέω ότι το reverse είναι ίσο με το false. Συνεννοηθήκαμε. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε αυτός ο κώδικας πώς επηρεάζεται αναλόγως με το αν κάνουμε αναζήτηση μεγίστου ή ελαχίστου. Και βέβαια το κλειδί πάλι είναι σε αυτήν εδώ την ανισότητα και μόνο σε αυτή. Εντάξει. Τώρα, θα μπορούσες να σκεφτείς να πάρεις αυτόν τον κώδικα όπως είναι και να τον κάνεις copy-paste και να πεις, αν το reverse είναι ίσο με το true, τότε κράτα αυτόν τον κώδικα. Αλλιώς, αν το reverse είναι ίσο με το false, τότε πηγαίνει και κάνει την παραλλαγή σου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι. Θα είναι απόλυτο σωστό. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ουσία του πράγματος είναι μόνο αυτό εδώ, εγώ θα κάνω το εξής. Θα πάω και θα πω ότι αν το reverse είναι true στην ουσία, εντάξει, τότε θα πάω και θα του κάνω αντιστροφή της ανίσωσης. Δηλαδή θα κάνω μόνο αυτήν εδώ την τροποποίηση. Αλλιώς θα πηγαίνω και θα του ελέγχω το κομματάκι αυτό εδώ. Δηλαδή θα πηγαίνω και θα του κάνω το μικρότερο από. Λοιπόν, θα το τρέξω τώρα λίγο και μετά θα το φιλοσοφήσουμε λίγο ακόμα. Ωραία, τώρα το τρέχω, όπως βλέπεις κάνει ταξινόμηση κανονικά σε αύξουσα σειρά, και αν του βάλουμε κιόλας εδώ το reverse να είναι ίσο με το true,
χρησιμοποιώντας σαν παράμετρο με λέξη κλειδί. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε και ξέρεις το reverse να μην το έχουμε γράψει καθόλου και να κοπανούσαμε κατευθείαν true εκεί πέρα. Το ίδιο κάνει, δεν θα έχει κάποια διαφορά. Το τρέχω που λες και όπως βλέπεις μου κάνει ταξινόμηση σε ευθύνουσα σειρά. Τώρα, έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, εφόσον έχουμε κάνει αυτό, έχουμε τελειώσει. Τώρα, απλά σκέφτομαι κάτι που δεν μου αρέσει λίγο στον κώδικά μου, το οποίο είναι βέβαια πολύ λεπτομέρεια. Δεν έχει μεγάλη σημασία δηλαδή για το στάδιο που βρισκόμαστε. Είναι ότι σκέφτομαι ότι κάθε φορά που γίνεται η σύγκριση, έτσι, δηλαδή κάθε φορά που φτάνουμε στο σημείο αυτό, κάθε φορά ελέγχεται αυτό το reverse. Και σκέφτομαι ότι αυτό θα το ελέγξω πάρα πολλές φορές και αυτό δεν είναι πολύ καλό για τον κώδικα γιατί θα κάνω τον ίδιο έλεγχο πολλές φορές. Οπότε κολοτούμπα τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο σου έλεγα πριν, το κολοτουμπιάζω και θα το κάνουμε δηλαδή έτσι όπως ίσως είχαμε, όπως είχαμε πει μάλλον αρχικά. Δηλαδή αν είναι reverse είναι ίσως με το true, τότε θα τρέξουμε αυτόν τον κώδικα, αλλιώς θα πάμε και θα τρέξουμε την τροποποίηση του κώδικα ούτως ώστε να τρέχει σωστά και να κάνει αυτόν τον έλεγχο για το reverse δηλαδή μόνο μία φορά. Είναι κατά τη πιο γρήγορο δηλαδή, χωρίς τώρα βέβαια, το ξαναλέω, να μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στο στάδιο, να μας ενδιαφέρει ταχύτητα. Νομίζω όμως ότι το καταλαβαίνεις. Κοίτα τώρα τη διαφορά λίγο για να το πιάσεις. Ενώ πριν δηλαδή έλεγχα μία φορά το reverse, μάλλον ενώ τώρα ελέγχω μία φορά το reverse, στο προηγούμενο κώδικα που είχα γράψει έλεγχα το reverse στη μεταβλητή πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν έκανα τον ίδιο έλεγχο πολλές φορές και από τη στιγμή που μπορώ να το γλιτώσω αυτό, σκέφτομαι ότι έτσι είναι καλύτερα. Λοιπόν, κάποιες τροποποιήσεις όμως θα χρειαστούν εδώ. Αυτό εδώ πρέπει να μπει και σε αυτήν εδώ τη γραμμή και σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Και νομίζω ότι τώρα είναι κομπλέ. Εντάξει, για να το τρέξουμε πάλι λίγο. Α, κάποιο συντακτικό λαθάκι έχω που δεν του αρέσει. Θα μας πει ποιο είναι. Indentation error, expand indented block. Πού? Εδώ. Για να δούμε τι ακριβώς θες. Α, ναι, σωστά. Πρέπει να τα πάρω όλα αυτά εδώ. Όλα αυτά αναφέρονται μέσα στο for. Και επίσης όλα αυτά εδώ αναφέρονται επίσης μέσα στο for. Η υλοποίηση είναι τεχνική όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν έχει τέτοιο. Οπότε να το reverse δουλεύει σωστά. Και να το σβήσω τώρα τελείως για να μου κάνει πάλι την ταξινόμηση σε άφουσα σειρά. Και παρατηρούμε ότι όλα πλέον πηγαίνουν καλά. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη selection sort, πάρα πολύ κομψός και απλός αλγόριθμος, ο οποίος κάνει τη δουλειά. Και τώρα, θεωρητικά μιλώντας, αυτός ο αλγόριθμος είναι περίπου ισοδύναμος με τον insertion sort που μάθαμε. Δηλαδή, αυτοί οι δύο αλγόριθμοι δεν είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, είναι ισοδύναμοι. Παρ' όλα αυτά, σε επόμενα μαθήματα θα μελετήσουμε ταξινομήσεις, οι οποίες πραγματικά θα είναι καλύτερες και πιο γρήγορες, δηλαδή, σε σχέση με αυτούς τους δύο πρώτους αλγόριθμους που είδαμε για την ταξινόμηση.